ο τόνος της φωνής του Περιφερειάρχη, η εμπάθεια που έδειξε στην τοποθέτησή του, οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί, ένα πράγμα αποδεικνύουν ότι έχει ιτηθεί. Και επειδή το άκουσε αυτό το πράγμα, αποφάσισε να προσβάλλει όλους όσους τοποθετηθήκαμε πριν. Εμείς αναφερθήκαμε με στοιχεία και τεκμηριώσαμε την άποψή μας. Το αν έχει πετύχει και το τι έχει πετύχει, δεν θα το πει ο ίδιος. Θα το πούν οι πολίτες που μας ακούν. Εντάξαμε, λέει, 800 εκατομμύρια το υδρογόνο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Την ίδια μέρα που δεν έχει κοινοποιηθεί καν. Έχουμε 300% συμβάσεις στο ΠΕΠ. Ας ανοίξει τη σελίδα. Που ακόμη είμαστε στο 56% της απορρόφησης και συμβάσεις στο 100% όταν άλλες περιφέρειες στο 150%. Οι γειτονικές μας. Τι είναι αυτά τα ψέματα για αυτό, αυτή η υπερβολή. Ψέματα στα μούτρα μας κιόλας. Και με ύφος. Ανακατεύτηκε σε ένα θέμα και έδειχνε προς τα εκεί. Από πότε ένας περιφερειάρχης εμπλέκεται σε θέματα τα οποία είναι σε δικαστική διερεύνηση. Όχι, γιατί εσείς το αναφέρατε. Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν, αναφερθήκατε λοιπόν σε έναν περιφερειάρχη που δεν είναι παρόν. Και αυτό είναι προσβολή. Δεν αρμόζει στο ρόλο σας. Αν εσείς φύγετε και έρθει ένας άλλος περιφερειάρχης και καταγγείλει εσάς. Και εσείς δεν είστε παρόν. Λοιπόν, θα φανεί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα φανεί. Λοιπόν, αλλά κατηγορείται έναν πρώην περιφερειάρχη και δεν είναι παρόν. Επίσης κατηγορείται έναν άλλον υπεύθυνο ή μιλήσατε για αυτούς και σέργα για την ΠΠΕ, όταν δεν είναι παρόντες οι άνθρωποι. Ολοκληρώστε, κυρία Ζεπηλέα. Είναι ντροπή αυτό που κάνατε από εδώ. Απρέπεια. Λοιπόν, άρα για μένα τα είπατε. Ποιον μιλάτε, για ποιον το λέτε. Για τον κύριο Αποστολίδη, για τον τότε δήμαρχο, για ποιον ακριβώς. Τι έχετε να πείτε για τη ΖΕΠ λοιπόν. Για το κτίριο που σας στεγάζει. Παρακαλώ να... σας παρακαλώ. Κύριε Ζεμπελιάδου, κύριε Περιφερειάρχη. Κύριε Ζεμπελιάδου, ολοκληρώστε. Ποιες είναι οι φούσκες. Κάποτε μιλήσατε. Λάτε, πάμε μια μέρα. Σας παρακαλώ. Έχει περάσει η ώρα. Σας παρακαλώ. Κύριε Ζεμπελιάδου, ολοκληρώστε. Ελάτε να τα δούμε. Στεγάζεστε σε ένα κτίριο. Στο οποίο... Στεγάζεστε ένα κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε στη ΖΕΠ. Το πανεπιστήμιο γίνεται στη ΖΕΠ, η ποντοκόμη έρχεται στη ΖΕΠ. Ολοκληρώστε, κυρία Ζεπηλιάδου. Τα μισά, μακάρι να κάνατε τα μισά από αυτά τα έργα. Λοιπόν, τώρα είναι καλά ο κύριος Δακής, έτσι. Φούσκες είναι αυτά. Λοιπόν, έχει περάσει ώρα να μην κάνετε άλλο, σας παρακαλώ. Μην με διακόπτετε, είπε πριν κάτι ο κύριος Πράσος. Έχει περάσει κατά πολύ ώρα και από πριν. Ολοκληρώστε. Σας έχω 3,5 λεπτά, είναι ήδη. Τόση ώρα μιλάει ο περιφερειάρχης, με συγχωρείτε. 15 δευτερόλεπτα, ολοκληρώστε. Όχι. Θα πάρω τον χρόνο που μου δώσατε και με διέκοψε. Λοιπόν. Θέλω να κλείσω, γιατί ανέφερε για θέματα έργων, ότι όλα αυτά τα είπε σε μία περιφέρεια όπου κάποιοι πριν από αυτόν έκαναν πραγματικά έργα και χαιρόμαστε που ήμασταν μέρος αυτής της προσπάθειας. Ένα δις δόθηκε μόνο για την Εγνατία. Ο κάθετος άξονας κόστησε 200 εκατομμύρια. Τα φράγματα που ούτε καν τα αρδευτικά προχώρησαν κόστησαν μισό δις. Για αυτή την περιφέρεια μιλάει. Και μιλάει μεθά και έργα φαντάσματα. Και ρίχνει μορφή στους ανθρώπους που έκαναν όλα αυτά όταν για ΒΠΕ που δεν λειτουργούν, όταν κάποιοι κάναν το βιοπά στην Καστοριά. Ευχαριστούμε, κυρία Ζεμπηλιά. Όταν κάποιοι κάναν τη ΒΠΕ στη Φλόρινα, που βεβαίως λειτουργεί. Και οικειοποιηθήκατε προτάσεις που είναι αιωνών. Το έργο στη Φλόρινα. Ευχαριστούμε, κυρία Ζεμπηλιάδου. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο. Σας παρακαλώ, σας έδωσα και πριν. Τα δικά σας έργα να καμαρώνετε και όχι τον άλλον.
και να είστε πιο προσεκτικό σε εκφράσει. Ευχαριστούμε κύριε Ζεπηλιάδου. Κύριε Καρυπίδη. Δεν είναι δικά σα έργα και είστε ανενημέρωτοι. Και στο θέμα του υδρογόνου. Όλες οι επιτυχίες της Δυτικής Μακεδονίας. Να πάμε. Γιατί έχετε χειρεκακία μέσα στην Ελλάδα. Η ανικανότητά σας έχουμε διάλογο. Μην ανοίγετε μικρόφωνο, δεν έχω.